υποστηρίζουν βασικά πράγματα της πίστεώς μας. Βρίσκονται στη συντριπτική πλειονότητά τους σε άκρη. Διάβαζα μια στατιστική που με έκανε να αναπτυχιάσω. Από το σύνολο των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών, το 75% δεν πιστεύει στην Ανάσταση. Αυτοί λοιπόν την άγρια εκμεταλλεύονται διάφορες αιρέσεις και παραθρησκείες και είναι ένας από τους κυριότερους λόγους που πολλοί αφήνουν την αληθινή πίστη και προσχωρούν στις ελληνικές κομμάτες. Του ζώντος και παντοδυνάμου Θεού. Αποστασία δε, η οποία καθ' όλη τη χριστιανική και εκκλησιαστική παράδοση λειτουργήσε και εκδηλώθηκε είτος μαγεία κατάφαση και συμφωνία με τις δαιμονικές δυνάμεις, είτε ως αίρεση, είτε ως πνευματικότητα όπως τα σύγχρονα θρησκευτικά κινήματα, είτε ως ψευδοπροφητεία. Αποστασία που διαχέεται από την άθεη και θεομάχο διανόηση στο έδαφος της καθημερινής ζωής του ανθρώπου για να δεσμεύσει την ψυχή του, η οποία αναπόφευκτα τις ημέρες μας αρδεύεται από μια προκάλυπτη ανησυθεία και καταφανή απογειοποίηση της ίδιας της ζωής. Η αποστασία τελικώς είναι οντολογικής διαστάσεως, διότι δημιουργεί όχι απλώς μια σχέση με το μηδέν και την πεποίθηση ότι το κακό υπάρχει αυθύπαρκτα, αλλά διότι δημιουργεί αυτή καθ' αυτήν την ανέρεση της πίστης στην θεανθρωπινότητα και την ενσάρκωση του Χριστού, όπως και την προσβολή της αποκεκαλυμμένης από τον ένσαρκο λόγο πίστης στο μυστήριο της υπάρξεως του Τριαδικού Θεού.